Μαζί μας οι ενωσιακοί προπονητές, ο κύριος Βαγγέλης Γατσέλος και ο κύριος Άκης Μπελεγρίνης. Σήμερα προπόνηση εδώ στην Άξο, ο κύκλος των προπονήσεων συνεχίζεται. Πώς είναι τα παιδιά, σε τι κατάσταση, πώς είναι η προεπιλογή, γιατί ουσιαστικά αυτή η προπόνηση αποτελεί και προεπιλογή. Πότε θα έχουμε τις τελικές αποφάσεις κτλ. Καλησπέρα και από εμάς. Ήρθαμε στην Άξο για μια προπόνηση προεπιλογής K14 και K12. Είναι στα πλαίσια της προετοιμασίας που κάνουμε για το τρινό που θα γίνει αρχές Ιανουαρίου. Θα γίνει άλλη μια προπόνηση την Παρασκευή στη Σύρο και νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε έτοιμοι να καταλήξουμε στην τελική αποστολή και για την K14 και για την K12. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε δει όλα τα παιχνίδια, όλους τους παίχτες και βλέπουμε και διάθεση από τα παιδιά. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι οι ακαδημίες έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ ώστε γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά, μας βοηθάει και εμάς στο έργο μας. Γιατί όπως ξέρετε, για να γίνει μια προπόνηση είναι πάρα πολύ δύσκολο στις Κυκλάδες. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, έχουμε δει αυτά που θέλουμε και συνεχίζουμε. Βαγγέλη, παιδιά υπάρχουν, ταλέντο υπάρχει. Πόσο δύσκολο είναι να γίνουν αυτές οι επιλογές, γιατί και όπως είπε ο Άκης, διανύεται ολόκληρα μίλια για να κάνει αυτές τις προπονήσεις. Είναι και αρκετά τα σωματεία, δύσκολη η κατάσταση. Πώς είναι η προεπιλογή, αν υπάρχουν παίκτες και αν υπάρχει ταλέντο γενικότερα. Καλησπέρα για μένα. Υπάρχει ταλέντο, όπως αναφερθήκατε, σε όλες τις ακαδημίες. Είναι πολύ αρκετά οργανωμένες χρόνο με το χρόνο όλες τις ακαδημίες και οι προπονητές που είναι στις ακαδημίες. Βλέπουμε τα παιδιά, παρόλο την ηλικία στη 12 ή 14, έχουν κάποια βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει κάποιος σε αναπτυξιακή ηλικία, γιατί μιλάμε για αναπτυξιακές ηλικίες. Όσο για τις προπονήσεις που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, βλέπετε τι τραβάμε. Σήμερα εδώ, προχτές την Κυριακή κάναμε στη Σαντορίνη, την Παρασκευή πάμε στη Σύρο. Είχαμε μία ολοκληρωμένη προπόνηση με κέντρο στη Σύρο που κάναμε τις προάλλες. Καμιά φορά είναι και λίγο δύσκολο να βγάλεις κάποια συμπεράσματα μέσα από μία και ακόμα και δύο προπονήσεις. Αλλά παρόλα αυτά, με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, τις ξέρουμε, τις βιώνουμε. Προσαρμοζόμαστε στις δυσκολίες. Πρέπει να πατήσουμε πάνω σε αυτό το πλάνο. Και όσο για τις τελικές αποφάσεις, σίγουρα θα κριθούν την άλλη εβδομάδα ποια παιδιά θα είναι κοντά μας στο τουρνουά. Κατά προτίμησή μας και μου, όποια παιδιά είναι πιο έτοιμα αυτό τον καιρό. Να αφήσω κάποιο παιδί έξω που να μην τον πάρω τώρα στο τουρνουά, ενώ είναι καλός παίκτης, αυτή τη στιγμή, αν κρίνω εγώ ότι μπορεί να με βοηθήσει, θα τον πάρω. Εάν αυτή τη στιγμή, αυτό το μήνα που μιλάμε, δεν είναι σε θέση, δεν θα έρθει το παιδί. Δεν σημαίνει όμως, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, ότι δεν είναι κάποιος καλός παίκτης. Σίγουρα και το έργο σας είναι δύσκολο, γιατί βλέπετε τόσα παιδιά. Σίγουρα θα είναι και οι διαφορές μικρές, να υποθέσω, έτσι. Σίγουρα είναι μικρές. Λεπτομέρεια. Και ακόμα και η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, που λέει, σε πολλές περιπτώσεις. Εμείς αποφασίσουμε αυτή τη στιγμή τι είναι καλύτερο για την έψη μας να κάνουμε και θα το κάνουμε. Άκη, φέτος έχουμε και αυτό το ηλικιακό, τη νέα ηλικία του K12. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί τα παιδιά είναι κάπως μικρά. Σίγουρα κι εσείς το έργο σας δυσκολεύει κάπου. Καταρχάς πρέπει να καταλάβουμε ότι και στην K12 και στην K14, επειδή έχουν κατέβει ηλικίες, τα παιδιά χρόνο με το χρόνο, τα χαρακτηριστικά τους, τα σωματικά, το πώς κινούνται μέσα στο γήπεδο, τα νοητικά αλλάζουν. Δηλαδή, ένας παίχτης μπορεί να μην κάνει τη διαφορά φέτος, του χρόνου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Είναι δύσκολο, βέβαια. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να καταγράφουμε το τι παίχτες υπάρχουν, σε ποιες ομάδες, σε τι θέσεις, τις ηλικίες τους, ώστε να έχουμε και μία βάση δεδομένων, ώστε να ξέρουμε τι να περιμένουμε τα επόμενα χρόνια. Και δεν σκρύβεται ότι αυτό το έχουμε κάνει. Υπάρχει ήδη βάση σε όλες τις ηλικίες. Παρακολουθούμε μέχρι και K10, που είναι η καινούργια κατηγορία της ΕΠΣ. Και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Απλά θέλει πάρα πολύ δουλειά. Άρα, η καλύτερη βοήθεια που έχουμε είναι που παρακολουθούμε κάθε Σαββατοκύριακο αγώνες. Και έχετε και από πίσω υλικό που έρχεται έτσι και παρακολουθείτε παίχτες. Έχει πολύ ταλέντο. Εγώ αυτό έχω δει. Το θέμα είναι πώς εξελίσσονται τα παιδιά μέσα από τις ακαδημίες και μέσα από τις ομάδες. Αυτά. Ο ρεαλιστικός στόχος ποιος είναι, ποιος μπορεί να είναι? Ρεαλιστικός στόχος. Γιατί μιλάμε βέβαια για ομάδες οι οποίες έχουν σημειώσει επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Συζητάνε αρκετός κόσμος για αυτές. Έχουν πετύχει πράγματα. Από εδώ και στο εξής, και με το δεδομένο ότι έχει αλλάξει η ηλικία, ποιοι είναι οι στόχοι? Ωραία. Καταρχάς, να πούμε για την K12, είναι κάτι εντελώς καινούριο.
δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για το να βγει η ομάδα μπορείς, πρώτη. Να στην ΚΑΠΑ 12 να πει σε κάποιο παιδί ότι πάμε να πάρουμε το κύπελο, πάμε να πάρουμε τις νίκες, πάμε να κερδίσουμε. Βασικά το ίδιο ισχύει για μένα και για την ΚΑΠΑ 14. Το θέμα είναι να παρουσιάσουμε μια ομάδα που να είναι κανονική ομάδα, ανταγωνιστική. Βέβαια όλους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, κανένας δεν θέλει να χάνει. Αλλά θέλουμε να παρουσιάσουμε μια εικόνα να είναι όμορφη μέσα στο γήπεδο, να χαίρονται να μας βλέπουν και να υπάρχει προσπάθεια από τα παιδιά. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πώς είναι η συνεργασία σας, Βαγγέλη, και με τα σωματεία που συναντάτε ένα νησί, η συνεργασία εδώ και η χημεία, έτσι θα το λέγαμε, που έχετε? Σίγουρα, σε γενικές γραμμές είναι αρκετά καλή, έως πολύ καλή. Αλλά υπάρχουν και κάποια εμπόδια και κάποιες ακαδημίες που δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Τώρα, ελπίζω στην πορεία και στο μέλλον, βήμα-βήμα, χρόνο με το χρόνο και με τον καιρό, να είμαστε ακόμα καλύτεροι και να χτίσουμε όλοι μαζί, γιατί και εμείς θέλουμε τη συνεργασία των ομάδων, θέλουμε συνεργασία των προπονητών και των παραγόντων. Έτσι, βήμα-βήμα, όλοι μαζί να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Και δεν είμαι εγώ κάτι διαφορετικό από κάποιους άλλους προπονητές ή και ο Άκης κλπ. Αυτή τη στιγμή είμαστε εμείς εδώ, εμείς επιλέγουμε, παρακολουθούμε, έχουμε την ευθύνη, εννοείται, αλλά θέλουμε συνεργασία. Άκη, ΕΠΣ και Κλάδων, παραδοσιακά μια ένωση η οποία ρίχνει βάρος, παρόλο που είμαστε δύσκολα εδώ στις Κυκλάδες, ρίχνει βάρος σε μικρές ηλικίες. Είστε ικανοποιημένοι από τη μέχρι τώρα συνεργασία? Νομίζω ότι δεν γινόταν καλύτερα. Είναι τα πράγματα όπως πρέπει να είναι, όπως τα θέλει ένας προπονητής. Σίγουρα θα θέλαμε να γίνονται περισσότερες προπονήσεις, να ήταν πιο άνετο αυτό, αλλά δεν είναι στο χέρι μας. Όταν είναι στη μέση θάλασσα, ξέρεις, είναι δύσκολα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, το καλύτερο που θα είχαμε να κάνουμε και το κάναμε θα ήταν να παρακολουθούμε όλα τα παιχνίδια, όπως και το κάνουμε. Νομίζω αυτό θα είναι το μεγάλο μας, μεγάλη βοήθεια στο να αποφασίσουμε ποια παιδιά θα έρθουν μαζί μας. Νομίζω στο τέλος, να μην αναδικήσουμε κανένα που είναι δύσκολο, είναι πάρα πολλές οι ομάδες, αλλά νομίζω ότι όλα θα είναι καλά. Ποιο είναι το μήνυμα που θες να στείλεις έτσι και εν ώψη των επιλογών, καθώς και εκεί κάποιοι ίσως στενοχωρηθούν, θα το έλεγα εισαγωγικά, ότι ίσως το παιδί μου να έπαιζε κτλ. Ναι, άρα πιστεύω ότι είναι μια χρήσιμη τοποθέτηση που μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή. Κοίταξε να δεις τώρα. Το να παίζεις τη μεικτή σίγουρα είναι πολύ μεγάλη τιμή. Εγώ, όντας πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, δεν είχα παίξει ποτέ στη μεικτή. Το θέμα είναι το παιδί να περνάει καλά εκεί που είναι, να προσπαθεί για το καλύτερο εκεί που είναι, χωρίς να το πιέζουν οι γονείς. Και νομίζω ότι το να είναι στη μεικτή δεν του υπογράφει κανένας ότι θα παίξει στο υψηλότερο επίπεδο, όπως και το αντίθετο, και το να μην είναι. Εγώ θα ήθελα, και μου δίνεις και την ευκαιρία και ευχαριστώ, να πω στους γονείς κυρίως να ξεχωρίσουν κάποια πράγματα όσον αφορά το παιδικό ποδόσφαιρο και το αντρικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι παιδικό ποδόσφαιρο, δεν έχει καμία σχέση με το αντρικό ποδόσφαιρο. Τα παιδιά είναι ακόμα σε διαδικασία που εξελίσσονται, που φτιάχνουν χαρακτήρα, που ακόμα και το σώμα τους αλλάζει. Το να έχουμε ένα παιδί και να το πιέζουμε να κάνει κάτι το οποίο ίσως να μην θέλει, ίσως να μην μπορεί, νομίζω ότι είναι ο δρόμος λάθος. Το να αφήσουν να ευχαριστηθούν το παιχνίδι, νομίζω ότι αυτό είναι ο δρόμος. Και τέλος, να ευχηθώ και καλή χρονιά σε όλους και καλές γιορτές, και θα τα πούμε την καινούργια χρονιά. Εσύ, Βαγγέλη? Εγώ θέλω να βλέπω τα παιδιά της ΚΑΠΑ 12 να έχουν το χαμόγελο στα χείλη, να κάνουν είτε προπόνηση είτε αγώνας. Θέλω να είναι χαρούμενα, χωρίς άγχος, να χαίρονται τα πάντα. Να περνάμε όσο το δυνατόν πιο καλά, με την έννοια ότι να μην νιώθουν τα παιδιά μόνα τους, απομονωμένα, γιατί είναι πολύ μικρά σε ηλικία. Είναι πολύ μικρά η ΚΑΠΑ 12, το τονίζω. Γιατί μερικοί περιμένουν ότι η ΚΑΠΑ 12, εντάξει, αν τα ζήσουν, τα χτύπη που τα ζουν, καταλαβαίνουν. Ναι. Και όσοι έχουμε παιδιά. Ουσιαστικά είναι παιδιά που βλέπουν Mickey Mouse και. Μα 14 μικρή. Για μένα, να μείνουν μακριά οι γονείς έξω από το γήπεδο, να τα πηγαίνουν στην προπόνηση, να τα αφήνουν και να φεύγουν. Σίγουρα κριτικές και τα λοιπά που γίνονται είναι κακό για τα παιδιά πρώτα απ' όλα. Κάνουν κακό στα ίδια τους τα παιδιά. Και θα ευχηθώ και εγώ καλές γιορτές, καλή χρονιά. Και δεν είμαστε εδώ ούτε για ένα μήνα, ούτε για μια εβδομάδα, ούτε για ένα τουρνουά. Δόξα τω Θεώ, έχουμε χτίσει κάτι πολύ ωραίο και θα το συνεχίσουμε να το χτίζουμε. Καλές γιορτές να έχουμε, καλές γιορτές.